Είμαι ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, είμαι ένας από τους ιδρυτές του Skroutz. Ξεκίνησα πριν 16 χρόνια. Η συνεργασία μας ξεκίνησε το 2006 περίπου και ήταν στην αρχή είχαμε αρκετή μεγάλη interaction μεταξύ μας. Έκανε και δύο ή τρεις, αν θυμάμαι καλά, εκδόσεις του Skroutz, εννοώ το design, και αυτό συνεχίστηκε περίπου μέχρι το 2015-2016. Το Skroutz ξεκίνησε το 2005 και περίπου 6-8 μήνες μετά, δεν θυμάμαι, έγινε μια συζήτηση με τον Κώστα στα τότε αρκετά μικρότερη ATCOM από ό,τι είναι σήμερα, και κάπου εκεί 6 μήνες μετά από κάποιες συζητήσεις ξεκίνησε και η συνεργασία μας. Ο ρόλος της ATCOM στην αρχή ήταν υποστηρικτικός, γιατί μας έδωσε κάποιες υποδομές και κάποια από τα βασικά. Εμείς τότε startup, 3 άτομα, δεν ξέραμε τίποτα. Βοήθησε και στο design στα 2-3 πρώτα χρόνια πάρα πολύ έντονα, και μετά λιγότερο γιατί δεν το κάναμε και εμείς redesign τόσο συχνά, και πολλές φορές βοήθησε και με συμβουλές ή με παραστάσεις που δεν τις είχαμε εμείς, γιατί ήμασταν στον ίδιο χώρο και παίρναμε εμπειρίες από αυτές. Το Skroutz ήταν μέχρι πριν αρκετά χρόνια μια μηχανή σύγκρισης τιμών. Τώρα τελευταία θεωρούμε τους εαυτούς μας marketplace, οπότε δίνουμε την δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράζουν κατευθείαν μέσα από το Skroutz. Και πέρα από αυτό είναι και ένα community, δηλαδή τα reviews, και το interaction, έχουμε ερωτήσεις, απαντήσεις και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι transition σε ένα community shopping, και το marketplace χρειάζεται για να μπορεί να υποστηρίξει το community. Λοιπόν, κάπου το 2012, αν θυμάμαι καλά, κάναμε ένα μεγάλο redesign, το οποίο ήταν και η πρώτη φορά που κάναμε το site responsive, δηλαδή να παίζει σωστά και σε άλλα formats, δηλαδή κινητά, tablets τότε. Και ήταν και για την ATCOM, νομίζω, πρώτη φορά που έκανε κάτι αντίστοιχο. Και είχε και αρκετό back and forth και πολλές συζητήσεις, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό, και μάλιστα είναι και σχεδόν το ίδιο μέχρι σήμερα. Έχει υποστεί ελάχιστες αλλαγές από τότε. Στο μυαλό μου η ATCOM είναι ένα agency που έχει πολύ καλή άποψη στο design. Σε αυτό έχουμε συνεργαστεί και θεωρώ ότι έχει κατακτήσει να έχει μια πολύ καλή θέση στην αγορά όσο αφορά το usability, το design, το UX, όλα αυτά. Χρόνια πολλά ATCOM, εύχομαι να τα χιλιάσεις, και εύχομαι όσο περνάει ο καιρός να γίνεσαι όλο και πιο δυνατή και σημαντική για το industry.